Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από το νέο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Καλό σας απόγευμα. Να λοιπόν που έφτασε η μεγάλη στιγμή της Ελλάδας. Σε λίγα λεφτά οι πόρτες του θαυμάσιου και υπερσύγχρονου Ολυμπιακού Στάδιου της Αθήνας θα ανοίξουν για να υποδεχθούν για μια εβδομάδα την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού στίβου. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και άλλα μέλη της κυβέρνησης περιμένουν την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας που συνέλαβε την ιδέα της κατασκευής αυτού του υπερσύγχρονου και θαυμάσιου σταδίου που ζηλεύει πραγματικά όλη η Ευρώπη. Ήταν το πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός των αρχών της δεκαετίας του 80. Ένα όνειρο άρρηκτα δεμένο με την κατασκευή του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας στην περιοχή της Καλογρέζας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το είχε θεμελιώσει κάμποσα χρόνια νωρίτερα ως πρωθυπουργός και ήταν αυτός που το εγγενίαζε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό όμως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν η εποχή της περίφημης συγκατοίκησης. Όνειρο του Καραμανλή αποτελούσε η προοπτική της μόνιμης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, σε μια ιδέα που θα επανέφερε το Ολυμπιακό πνεύμα στη γενέτειρά του. Αγαθή τύχη μου επιφύλαξε τη μεγάλη ικανοποίηση να εγκαινιάσω το λαμπρό αυτό στάδιο που ο ίδιος θα θεμελίωσα πριν από 2,5 χρόνια. Η ανάγκη της δημιουργίας του Ολυμπιακού αυτού κέντρου στην Αθήνα ήταν επισήμανα πριν από 27 χρόνια. Γιατί έπρεπε η Ελλάδα που ανοίγαγε τον αθλητισμό σε ιδιώτες να ανακτήσει τη θέση που της ανήκει στην παγκόσμια αθλητική κίνηση. Γιατί έπρεπε να εξελιχθεί η χώρα μας σε κέντρο μεγάλων διεθνών συναντήσεων. Και τέλος, γιατί έπρεπε να ενισχύσει την πρότασή της για τον επαναπατρισμό των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο που τους αγέννησε. Η τελετή έναρξης στις 6 Σεπτεμβρίου του 1982 σε περιγραφή και σχόλιο Γιάννη Διακογιάννη ήταν ένα λαμπρό και πολύ αναμενόμενο τηλεοπτικό γεγονός. Γι' αυτό το λόγο είχε επιστρατευτεί το σύνολο του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Ακριβώς τότε δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους, σε ζωντανή μετάδοση, να γίνουν μάρτυρες μιας ιστορικής δημοσιογραφικής κόντρας που μόλις τότε ξεκινούσε. Και να δώσουμε τώρα το λόγο και στο Φίλιππα Συρίγο, ο οποίος Φίλιππα Συρίγος είναι γνωστός από το μπάσκετ, αλλά κάνει τον ντεμπούτο του και σε επίσημους μάλιστα αγώνες, θα λέγαμε, από αύριο στο ΕΠΑ. Είμαι τρακ. Γιάννη μου, θα προτιμούσα να μην μου το έδινε στο μικρόφωνο, γιατί δεν έχω να πω πολλά. Ο Δημήτρης είπε ότι έχω τρακ. Το βέβαιο είναι ότι δεν έχω. Βεβαίως θα προτιμούσα οι αγώνες να ήταν μπάσκετ και όχι στίβος, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε όλοι για αυτούς τους αγώνες. Ελπίζω ότι με τη δική σου συμπαράσταση, με τη δική σου πείρα, όλα θα πάνε καλά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη. Τον ευχαριστώ τον Φίλιππα Συρίγο. Πάντως θα ήθελα να έχει τρακ, γιατί ο άνθρωπος που έχει ευθύνη έχει και τρακ. Οι αγώνες, ως προς την ουσία τους, ήταν εξαιρετικά επιτυχημένοι. Ο Γιάννης Διακογιάννης, στην ανασκόπηση εκείνης της χρονιάς, θυμήθηκε τα όσα είχαν γίνει. Η Αθήνα έγινε σε μία εβδομάδα η πόλη των ρεκόρ, η πρωτεύουσα του κλασικού αθλητισμού. Πάνω από 500.000 φίλοι του Στίβου χειροκρότησαν τα παγκόσμια ρεκόρ του Τόμψον, τη Κοχ, τη Μάιφαρτ και τι μεγάλε νίκε μεγάλων πρωταθλητών όπω του Κόβα, όπω του Κραμ, του Σμιτ, του Σέντιχ, του Μέγκεμπουργκ και των χρυσών κοριτσιών τη Γκέρτ Μινέβα, τη Ιονέσκου, Σλούπιανε και άλλων. Αλλά βέβαια την παράσταση έκλεψε στου αγώνε αυτού η Άννα Βερόλη, που χάρισε στον οικοαθλητισμό το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και δίπλα στην Βερούλη είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε και τη Σοφία Σακοράφα που πήρε το χαλκό μετάλλιο και που λίγο καιρό αργότερα έκανε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο Ακόντιο. Αλλά ας ξαναθυμηθούμε τις ωραιότερες στιγμές του ΕΠΑ 82. Συγκλονιστική κούρσα στα 10 χιλιόμετρα εδώ οδηγεί ο Βάινιο, Φιλανδός, νικητής στην Πράγα. Ακολουθεί ο Κόβα, ο Ιταλός, και ο Σιλντάουερ, ο Ανατολικογερμανός, ο οποίος κάνει την πρώτη επίθεση στην τελική ευθεία. Ο Κόβα παρακολουθεί το σπριντάρισμα του Σιλντάουερ και τελικά ο Κόβα θα πάρει μια μεγάλη νίκη. Ο Ιταλός με 27-41-03, δεύτερος ο Σιλντάουερ 27-41-21, τρίτος ο Βάινιο. Εδώ ο Κόβα από τους μεγάλους τριαμβευτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.
Η νίκη του Ιταλού Αλμπέρτο Κόβα στα 10.000 μέτρα έμεινε αξέχαστη, όχι μόνο επειδή η εξέλιξη της κούρσας ήταν συγκλονιστική. Ο ίδιος ο Κόβα ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός και το ελληνικό κοινό τον υποστήριζε ανοιχτά, επειδή δεν ήταν φαβόρη. Και την ίδια στιγμή έμοιαζε τόσο πολύ με Έλληνα. 400 μέτρα, το μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κόχο. Το φωτοφίνις έδειξε, μάλλον το ηλεκτρικό χρονόμετρο, ηλεκτρονικό χρονόμετρο έδειξε 48-15, τελικά το παγκόσμιο ρεκόρ της Κόχο αναγωνίστηκε 48-16. Η Κόχο έκανε μια εκπληκτική κούρσα, μια φοβερή κούρσα. Κοιτάξτε, έχει καλύψει ήδη το handicap από όλες. Η μεγάλη αντίπαλός της Κρατοσβίλοβα δεν μπόρεσε να την ακολουθήσει παρά λίγο. Εδώ βλέπουμε την Κόχ και την Κρατοσβίλοβα. 48-16 λοιπόν παγκόσμιο ρεκόρ για τη Μαρίτα Κόχ. Δεύτερη η Κρατοσβίλοβα με 48-85 και τρίτη μια άλλη Τσεχοσλοβάκα στην εξωτερική διαδρομή, η Κοτσέμποβα με 50-55. Ο κόσμος απολάμβανε το στάδιο που όλοι τότε αποκαλούσαν στολίδι και έπνεε άνεμος μεγάλης αισιοδοξίας ότι η Ελλάδα άλλαζε πρόσωπο και μπορούσε να διοργανώνει μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στα 800 μέτρα το φαβορί ο Κόου οδηγεί. Τελευταία στροφή σε έναν αργό ρυθμό. Δεν φάνηκε σε πολύ καλή κατάσταση ο Βρετανός. Προσπάθησε να του μπει ο Χέρκονεν, ο Χάρκονεν δεν μπόρεσε. Τελικά μπαίνει ο Βάγκεχνεχτ, ο Νορκογερμανός από πίσω. Δεν φαίνεται ο Φέρνερ, είναι κλεισμένος στην εσωτερική, ο Δυτικογερμανός που έκανε την έκπληξη, ο Κόου οδηγεί. Συνήθως ο Κόου έκανε την αλλαγή στην τελευταία ευθεία. Αλλά δεν του έπιασε αυτή η αλλαγή, δεν ήταν και πολύ δυνατή. Εδώ έχει μπει ο Φέρνερ και ο Βάγκεχνεχτ. Ο Κόου θέλει να ξεφύγει, δεν μπορεί. Δέχεται την επίθεση του Δυτικογερμανού Φέρνερ. Πλησιάζει ο Φέρνερ. Δεν μπορεί ο Κόου. Τελικά η μεγάλη έκπληξη, η ήττα του Σεμπάστιαν Κόου. Πρώτη θέση Φέρνερ, Δυτική Γερμανία 1.48.33. Δεύτερο ο Κόου 1.48.68. Τρίτο ο Χάρκονεν, ο Φιλανδός 1.48.90. Το άλλο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών από την Ούλρικε Μάιφαρτ, την Δυτικογερμανίδα, με 2.02 πήρε το ρεκόρ που είχε η Σιμεώνη 2.01. Εδώ η Μάιφαρτ, από τις μεγάλες μορφές του ΕΠΑ, κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ. Οι Έλληνες φύλαθλοι, λόγω ιδιοσυγκρασίας αλλά κυρίως επειδή δεν λάμβαναν χώρα μεγάλα αθλητικά γεγονότα στην πατρίδα μας, διψούσαν για κάτι αληθινά σπουδαίο, όπως ήταν εκείνοι οι αγώνες. Η επιτυχία τους έφερε και άλλα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, κυρίαρχο των οποίων ήταν το ευρωπαϊκό του μπάσκετ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1987. Οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν επέστρεψαν ποτέ για μόνιμη τέλεση στην Αθήνα. Αλλά εκείνοι οι πανευρωπαϊκοί αγώνες έφεραν την Ελλάδα στο κέντρο της ευρωπαϊκής προσοχής, με πολλά ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ ξένων δικτύων. Το Ολυμπιακό Στάδιο, στα χρόνια που ακολούθησαν, έγινε μέρος της ζωής μας και στέγασε μεγάλα αθλητικά αλλά και καλλιτεχνικά γεγονότα, τόσο διεθνή όσο και εγχώρια.